Είπε ότι είναι φρικτή η εικόνα και έτσι λοιπόν αποφάσισε να ξεκινήσει την αποτοξίνωση και πια μότο της ζωής της είναι άστο όπως είναι. Μα πώς, αφού... Εντάξει, είχε παραμορφωθεί το τελευταίο διάστημα. Είχε παραμορφωθεί, ναι. Και τώρα κάνει κάποιες επεμβάσεις. Καλά, και μπορεί να παραμορφωθεί όμως. Τα απότοξα ενέσημα και όλα αυτά τα αφήνεις να φύγουν, να περάσουν. Έχουμε δει πάρα πολλές κυρίες που έχουν παραμορφωθεί. Και στην Ελλήνη. Εμάς δεν μας φάνηκε τίποτα. Και στην Κυπριακή. Δεν μας φάνηκε τίποτα. Εσύ, Χριστιανά μου, δεν έχεις ανάγκη. Όπως μπορεί να έχει η Μέγκο Ρόκ. Ανάγκη έχω, δεν μπορώ τώρα να το κάνω. Θα το κάνω μετά. Θα σας το πω. Πότε θα το κάνεις, θα σημειώσουμε. Θα σου πω, καρνάκι μου, τη μέρα που θα κάνω μπότοξ, να είσαι σίγουρος ότι θα βγω με το τελάλι. Όχι, να βγεις σε μένα να το πεις πρώτα. Δεν θα είμαι από αυτό. Όχι, μπράβο, Χριστιανά μου. Να θα γιατί... το καταλάβουμε να μας το πεις μετά από λίγο καιρό. Νομίζω ότι θα κυκλοφορώ έτσι. Όχι, Χριστιανά μου, πού θα να φανεί. Πάει, μπορεί να το κάνεις και να μην φανεί, Χριστιανά μου. Πάρα πολλές κοπέλες. Κάνουν μπότοξ χωρίς να φανεί. Επίσης, όλες αυτές οι κυρίες εκεί έξω που το κάνουν, γιατί ντρέπεσαι να το διαβάσεις. Να σου πω κάτι, είναι προσωπικό. Μπορεί να μην νιώθεις άνετα, ρε παιδί μου, να το πεις. Μα είναι κακό. Δεν είναι κακό. Είναι επιλογή μου, ξέρω τι να το κάνω. Εντάξει, ρε Τάσο, να σου πω κάτι. Αν ξεκινήσεις που τα 25-28, δεν χρειάζεται να λάλεις ότι κάνεις μπότοξ, αφού θα καταλάβει κανένα στην πορεία. Ότι έφτασε εδώ κερασμένη και μετά ανανεωμένη που είναι να κάνει μπαμ. Χριστίνα, απλώς να το πεις αφού θέλεις. Θα το πω εγώ. Αλλά το πω. Ο Ψινάκης π.χ. μας είχε βάλει και μέσα στο χειρουργείο. Καλά, όχι, δεν θα το κάνουμε. Αν θέλεις, μπορούμε να φύγουμε και με κάμερα. Όχι, εντάξει, καρνάκι μου. Εντάξει, λοιπόν. Και